Ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης είναι στέλεχος του ΠΑΜΕ, είναι και στη ΓΕΣΕΕ, μετήχε και σε όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν. Καλώς ήρθατε, κύριε Στολτίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Και θα μας πει λοιπόν τι ακριβώς συνέβη, και να ξεκινήσω εγώ. Σας κατηγόρησαν για βίαιη διακοπή και διάλυση του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ. Την άποψή σας? Είναι τελείως ανακριβές, πρέπει να πούμε, γιατί αυτό που συνέβη είναι η προσπάθεια των τριών άλλων, αν θέλετε, παρατάξεων της πλειοψηφίας, της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ και του ΕΑΚ, της παράταξης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλοιώσουν τις καταστατικές, τις πλέον στοιχειώδεις καταστατικές διαδικασίες που προβλέπονται από τα καταστατικά και της Συνομοσπονδίας αλλά και των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των Συνδικάτων. Μια διαδικασία δηλαδή ουσιαστικά η οποία σμιλεύτηκε από τους αγώνες της εργατικής τάξης σε προηγούμενες δεκαετίες, τον προηγούμενο αιώνα, και αποτυπώθηκαν έτσι ως μικρές κατακτήσεις τότε να διασφαλίζουν ακόμα την, αν θέλετε, την στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων και την αποτύπωση των πραγματικών συσχετισμών. Αυτά ακριβώς τα άρθρα που αφορούν αυτές τις διαδικασίες καταστρατήγησαν με τον πιο χυδαίο και βίαιο τρόπο οι τρεις δυνάμεις σε ενίο μέτωπο, βέβαια με καταμερισμένους ρόλους, θέλοντας ουσιαστικά να περάσουν συσχετισμούς που από τη μία πλευρά ήταν ένα όργιο νοθείας, μεγάλος όγκος νοθείας με όλες τις μορφές που υπάρχουν, και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και βέβαια το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό, ότι θέλησαν αυταρχικά να περάσουν με φυσική παρουσία την ίδια την εργοδοσία πλέον να εκπροσωπείται σε όλη την ιεραρχία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και μέχρι τη ΓΕΣΕΕ. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα τα πράγματα. Ένα από τα θέματα είναι ότι συμμετείχαν εκπρόσωποι της εργοδοσίας. Μας είπε η άλλη πλευρά, εγώ αντιλαμβάνεστε δημοσιογράφος, με λέω για να πάρουμε τις απόψεις και να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Η άλλη πλευρά λοιπόν λέει ότι ο μοναδικός εκπρόσωπος της εργοδοσίας ήταν ένας υπάλληλος του καζίνου του Ρίο, ο οποίος είναι, με λέει, σε μια εταιρεία η οποία όμως συναισθήθη η εταιρεία αυτή, γιατί είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι, λέω τι είπαν, και δεν είναι εργοδότης με την έννοια του αφεντικού, αλλά είναι και αυτός ένας εργαζόμενος. Και ένα δεύτερο, ότι μετήχαν, λέει, και κάποιοι προϊστάμενοι τμήματων από σούπερ μάρκετ, όπου λέει ο προϊστάμενος είναι υπάλληλος. Κάποιοι πρέπει να πάρουν και μία θέση. Την απάντησή σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν οι αυθεντικοί εργοδότες και ο εργοδοτικός μηχανισμός, και για τους δύο, και για τις δύο περιπτώσεις προβλέπουν τα καταστατικά των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ακριβώς όπως είπα νωρίτερα, με τρόπο που να διασφαλιστεί ότι δεν θα κυριαρχήσουν ως πλειοψηφία, ως άποψη, ως φωνή μέσα στα εργατικά συνδικάτα, γιατί είναι αντιδιαμετρικά τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Άρα, από τη μία πλευρά αναφερθήκατε σε ένα παράδειγμα, το άλλο παράδειγμα είναι του Καραγεωργόπουλου, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ουσιαστικά από την πλειοψηφία ως υπεύθυνος τύπου της ΓΕΣΕΕ και είναι και μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, και βέβαια μέσα από μια αλυσίδα offshore, ναι, έχει ανάμειξη σε 4 με 5 ουσιαστικά επιχειρήσεις με ΑΕ, με τρόπο που να μην είναι διακριτό, βέβαια με διασυνδέσεις επιμέρους επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν και με απασχόληση και τροφοδότηση ουσιαστικά επινοικίασης προσωπικού, χωρίς τις στοιχειώδεις εργατικά δικαιώματα στους εργοδότες των καζίνων. Άλλος είναι ο πρόεδρος του Κιλκής σε αναπτυξιακή ΑΕ, αλλά κοιτάξτε τον τρομηχανισμό που λέτε, γιατί είναι κάποιες οι περιπτώσεις των αυθεντικών εργοδοτών, γιατί ουσιαστικά παίζουν ρόλο στις διοικήσεις των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν. Απ' την άλλη, όμως, είναι ένας εργοδοτικός μηχανισμός που κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι, ας πούμε, απλώς επειδή διέπεται από μισθωτή εξαρτημένη σχέση εργασίας σε διευθυντική θέση, είναι από την πλευρά των εργαζομένων. Η περιφερειακή διευθύντρια. Δεν το λες διευθύντρια. Υπάρχουν διαβαθμίσεις και εκεί. Η περιφερειακή διευθύντρια των My Market, που εκβίαζε τους εργαζόμενους να χαμογελάνε. Να χαμογελάνε, ήταν στέλεχος. Είναι και ικανοποιημένη που είναι 3,5 εκατοστάρια. Ακριβώς, γιατί είναι πολύ μακριά από το μηδέν, έτσι. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να είναι ευτυχισμένη, βέβαια και με τους όρους δουλειάς εδώ θα μπορούσε να πει. Δηλαδή, μπορεί να σου ρίξω δύο σφαλιάρες, αλλά αφού δεν σε σκότωσα, πρέπει να πει και ευχαριστώ. Δεν μπορούν αυτοί να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, και ιδίως όταν η εκπροσώπησή τους προέρχεται από μια διαδικασία πραγματικής τρομοκρατίας και εκβιασμών, με κατευθύνσεις, και ιδίως τώρα επικεφαλής αυτή την κατάσταση ακόμα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΕΑΚ,
που ουσιαστικά εργοδοσίες κατήφθηναν τους εργαζόμενους χωρίς να τους λένε πού πάνε να ψηφίσουν, για ποιο λόγο να πάνε να ψηφίσουν, τους δίνανε ονόματα συνδικαλιστικών στελεχών να πηγαίνουν να ψηφίσουν σε κάλπες με τρόπο ο οποίος δεν αφορά σε καμία περίπτωση τα συμφέροντα τους. Λέμε τώρα έτσι για να απλώσουμε δηλαδή το. Την περιπτυσιολογία. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Το κύριο ακριβώς είναι ότι γι' αυτό εμείς αναφερθήκαμε, ας πούμε, και με μια πιο βαριά, έτσι, ας πούμε, βαρύ χαρακτηρισμό, βέβαια, όμως που πλησιάζει, προσεγγίζει πολύ την αλήθεια. Οι μεθόδοι που χρησιμοποιήθηκαν, αξιοποιήθηκαν, ήταν πραγματικά τέτοια συνδικαλιστικής μαφίας. Δηλαδή, από το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το συνέδριο της Κατερίνης, όλες οι εντάσεις. Αυτή η αντιπαράθεση όπως άνοιξε και κορυφώθηκε τέλος πάντων στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, με μεγάλο όγκο αστυνομικών δυνάμεων ασφαλιτών όπκε στην Κατερίνη. Με μπράβους πληρωμένους από τα λεφτά των εργαζομένων στο συνέδριο της Ομοσπονδίας, στο συνέδριο ιδιωτικών υπαλλήλων, στο συνέδριο της ΓΕΣΕ και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο, δεκάδες μπράβοι. Μισθωμένοι από σχολές πολεμικών τεχνών, ποινικοί, οπλοφορούντες. Ουσιαστικά για να κάνουν τι, να διασφαλίσουν ότι ο αυταρχισμός με τον οποίο θέλουν να περάσουν αυτές οι παρατάξεις, τη διαδικασία, την παράκαμψη των στοιχειωδών αυτών που λέγαμε καταστατικών διαδικασιών και την επιβολή αυτών των συσχετισμών με την ΟΘΕΑ και τους εργοδότες, θα διασφαλιστεί με δίκτυο μηχανισμού. Κύριε Σουλτιδή, είπα στον κύριο Τσαραμπουλίδη ότι μου φαίνεται έναν απλό πολίτη, και εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ τον απλό πολίτη. Γνωρίζω βέβαια πολλά περισσότερα λόγω του ότι 40 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά ο απλός πολίτης όταν ακούει ότι οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι, οι συμπολίτες, οι προσκύμενοι, οι έχοντες την ιδεολογία του ΚΚΕ, όλα μπορεί να τους τα πεις, αλλά να τους πεις ότι κάνουν κάτι κατά εργατών, κατά της εργασίας, είναι λίγο δύσκολο να το ακούσει κάποιος, γιατί είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το ΠΑΜΕ είναι προσκύμενοι στο ΚΚΚ παράταξη. Να τους πεις τώρα ότι πάνε κόντρα στα συμφέροντα των εργαζομένων είναι λίγο, δεν μπορεί να το ακούσει εύκολα ο πολίτης. Πήραμε μια απάντηση. Εκεί κατηγορηθήκατε ότι έχετε επινοήσει αυτόν τον τρόπο κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Σε εσάς τώρα κάνω μια παρόμοια ερώτηση. Ο συμπολίτης που μας παρακολουθεί το ίδιο δύσκολα μπορεί να δεχτεί ότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν όλο αυτό το πράγμα για να έρθουν απέναντι στο ΚΚΕ. Και άντε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μας έχουν δείξει ίχνη αγαστής συνεργασίας στο παρελθόν. Να βάλουμε μέσα και το κυβερνών κόμμα. Εδώ θέλω λοιπόν τη δική σας εκδοχή. Επαναλαμβάνω, μην το σκέφτεστε ως άνθρωπος της εργατικής τάξης και του αγώνα. Σκεφτείτε το όπως η δικιά σας κάπου που δεν τα ξέρει αυτά. Και λέει δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πάνε απέναντι από το ΚΚΕ. Απαντήστε. Καταρχήν το ΠΑΜΕ είναι μια ευρύτερη σύσπηρωση εργαζομένων και αγωνιστών, οι οποίοι αποτελούν ένα συνδικαλιστικό πόλο που έχει ένα προσανατολισμό και αυτό δεν προσδιορίζεται ακριβώς όπως θέλουν να το παρουσιάσουν σαν προέκταση κομματικό βραχείο. Το κάνουν σαν αναφορά, γιατί εντάξει, ναι, κομμουνιστές προφανώς είμαστε πεπισμένοι ότι σε αυτό το πόλο πρέπει να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε ένα ταξικό μέτωπο το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάσκησης της επίθεσης της εργοδοσίας και της κυβερνητικής αντιλαϊκής πολιτικής και βέβαια της δημιουργίας των προϋποθέσεων για την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την αντεπίθεση των εργαζομένων. Εντάξει, καταρχήν βοηθάνε γενικώς τα δεδομένα τα οποία έχουμε βγάλει όλα στην επικαιρότητα. Το εξώδικο των 97 σελίδων, το οποίο έχει αποκαλυπτικά στοιχεία με ονόματα, αριθμούς, ημερομηνίες, δεν μπορεί ουσιαστικά ούτε να το κρύψει κάποιος ή να κλείσει τα μάτια απέναντι σε αυτό. Τα βίντεο τα οποία, όλα τα στοιχεία, οι φωτογραφίες, τα βίντεο τα οποία αξιοποιήθηκαν, είναι τόσο προφανή που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία σε κανέναν. Και βέβαια η προσπάθεια που κάνανε οι συνδικαλιστικές παρατάξεις οι υπόλοιπες να προκαλέσουν επεισόδια χωρίς καμία πρόκληση από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που ουσιαστικά κυριαρχούσαν και σε μέγεθος και σε αποφασιστικότητα, και αν θέλανε ουσιαστικά να λύσουν τις διαφορές τους, που δεν θα λυθούν προφανώς σε αυτό το επίπεδο της σύγκρουσης με την φυσική, ας πούμε, αντιπαράθεση, δεν θα είχαν κανένα περιθώριο υπέρ τους. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί το κύριο για μας. Το κύριο είναι ότι
υπερασπιζόμενοι αυτά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και την διασφάλιση ότι οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις θα έχουν, πώς το λένε, μια δομή, μια παρουσία τέτοια που θα μπορέσουν ουσιαστικά να αντιστρέψουν την κατάσταση και να δώσουν, να ανοίξουν δρόμο για αγώνες. Αυτό είναι το κύριο και αυτό φυσικά αντιλαμβάνεται ο καθένας πολύ εύκολα ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Δεν μπορεί να επιτευχθεί ή ακόμα αλλιώς εμποδίζεται στην περίπτωση που περάσουν και τέτοιοι νόθησης σχετισμοί και η φυσική παρουσία της εργοδοσίας. Το προηγούμενο διάστημα όμως εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις, και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι οι πάντες, με συγχωρείτε να χρησιμοποιήσω και την έκφραση και οι πέτρες, ότι εκλείπουν από το εργατικό κίνημα. Ότι ακόμα και στις κορυφαίες εκδηλώσεις του εργατικού κινήματος, τις πρωτομαγιάτικες, τις μεγάλες απεργιακές, πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις, δεν συσπηρώνουν ούτε 10 με 20 άτομα στις κεντρικές τους εκδηλώσεις. Ενώ ο άλλος πόλος συνδικαλιστικός, ευτυχώς για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Ένας πόλος ο οποίος ουσιαστικά φτύνει αίμα στην κυριολεξία για να μπορέσει να γράψει έναν εργαζόμενο στα σωματεία, να σηκώσει ανάστημα, να υπερβεί, ας πούμε, την τρομοκρατία της εργοδοσίας. Αυτοί εμφανίζονται από το πουθενά, ενώ εκλείπουν παντελώς και παντού, να δείχνουν τέλος πάντων, και αυτό ακριβώς θέλουν να πετύχουν, να δείξουν ότι σε αυτή την κατάσταση εμείς ενισχυόμαστε σαν πόλος συμβιβασμού και υποταγής και συμπαράταξης μεταθέλου της και της αξιώσης της εργοδοσίας. Άρα, εργάτες, μας αναδεικνύεται, μας δυναμώνεται και ο άλλος πόλος που θεωρείται αγωνιστικός και έχει επικρατήσει αναγωνιστικός στη συνείδηση της εργατικής τάξης, φθήνει. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα κουκιών. Γιατί ουσιαστικά οι συσχετισμοί δεν θα αλλάζανε και. Ναι, με τέτοιο τρόπο άλλος, που να αποτυπώνεται καμιά. Ούτως ή άλλως είναι περισσότεροι. Αυτό που μπορεί βέβαια κάποιος τρίτος να δει είναι στις συγκεντρώσεις που γίνονται, ακόμη και την εργατική πρωτομαγιά. Το ΠΑΜΕ έχει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι έχουν όλοι οι άλλοι μαζί που κάνουν και τις χωριστές συγκεντρώσεις. Αλλά και αυτό βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να μου το πείτε εσείς, το λέω και εγώ. Τα μετράμε αυτά, τα βλέπω. Εκεί όμως μπαίνει ένα άλλο θέμα. Δηλαδή πώς τελικά καταφέρατε, το καταφέρατε με τη γενικότερη έννοια, ένα κίνημα, έναν αγώνα που υποτίθεται και έτσι πρέπει να είναι, των εργαζόμενων να διεκδικήσουν απέναντι στην εργοδοσία, να τον κάνετε στα δύο. Είμαι υποχρεωμένος να μιλώ με γενικότητα, γιατί δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποδώσω ευθύνες στην δική σας, στο δικό σας κομμάτι ή στο άλλο κομμάτι, αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Μη μου πείτε ότι δεν είναι. Σωστό, αλλά κοιτάξτε, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, δηλαδή για έναν τρίτο πάντα μιλάμε. Επαναλαμβάνω, ο συνταξιούχος τώρα που δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα, όταν σας βλέπει χωρισμένους. Δεν είμαστε χωρισμένοι όμως. Δεν είμαστε μαζί. Χωρισμένοι, είμαστε δύο διαφορετικοί πόλοι στο κίνημα. Ο ένας πόλος, για να το δώσουμε, ας πούμε, να το τηλεφορήσουμε για να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο, ο ένας πόλος που αφορά τις συγκεκριμένες δυνάμεις, με αυτή την παρουσία που έχουν πλέον, που δεν έχουν, που ουσιαστικά τι βάζει. Είναι αυτοί που συμφώνησαν στην κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, αυτοί που συμφώνησαν στην διεύρυνση της μερικής απασχόλησης και όλοι οι εργοδότες έχουν ξεπαστρέψει τους εργαζόμενους και τους έχουν γυρίσει σε τετράωρους, τρίωρους, άσχετα αν δουλεύουν 12 ώρα την ημέρα. Συνθήκες εργασίας τις οποίες δεν τις υπερασπίζονται πουθενά. Ασφαλιστικό και αποθεματικά των ασφαλιστικών τα οποία δέχτηκαν να παραδοθούν στην κυβέρνηση για να αποπληρωθούν τα χρέη. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς ζει ο εργαζόμενος έχει την υπογραφή τους και τη συμφωνία τους. Και βέβαια είναι και μια καθευθυντήρια γραμμή που θέλουν να τροφοδοτήσουν στη συνείδηση των εργαζομένων. Τι να κάνουμε, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή απορρίπτουν αυτή την επιλογή. Δεν μεταφράζεται αυτό σε αντιστρόφως μεγαλύτερη, πώς το λένε, γεωμετρική διόγκωση των ταξικών δυνάμεων. Σωστό. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τώρα μήνυμα. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Αυτό είναι ένα θέμα που βάζετε. Θα μπορούσε να πει η άλλη πλευρά ότι τι να κάνω. Και τα μνημόνια δεν τα ήθελα, αλλά τα δέχτηκα γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Εσείς είστε αυτοί οι ίδιοι τα που λέτε ότι δεν πρόκειται να το δεχτούμε ποτέ. Οι ίδιοι τα εφάρμοσαν, με συγχωρείτε. Γιατί μπορεί, ας πούμε, έξω να φαίνεται, μόνο και μόνο για να μην, τέλος πάντων, να διατηρήσουν ένα φιλολαϊκό, φιλεργατικό πρόσωπο, αυτή η πλειοψηφία με τον Παναγόπουλο, τον Κιουσού και αυτές τις παρατάξεις, τον Βασιλόπουλο, του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα εσωτερικά στις εσωτερικές διαδικασίες λένε ότι το 751 δεν μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή διεκδίκηση του εργατικού κινήματος, γιατί θα καταρρεύσει η οικονομία και δεν θα αντέξουν οι εργοδότες. Έξω όμως βγάζουν τις αφίσες και γράφουν 751 για να μην απαξιωθούν. Η επιλογή των εργαζομένων είναι μακριά από αυτούς. Το ότι ακόμα δεν έχουν προσετριστεί τις απόψεις, την οργανωτική δομή των ταξικών δυνάμεων, των δυνάμεων που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, είναι ένα ζήτημα που για μας είναι καθήκον να επιτελεστεί το επόμενο διάστημα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αν θέλετε, κοιτάξτε τώρα, δεν τους αφορά καθόλου, δεν τους ενδιαφέρει να εκτίθενται
και ουσιαστικά να εκφυλίζουν ακόμα και την εικόνα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος σε εκείνη τη βαθμίδα, πληρώνοντας μπράβους, πληρώνοντας απίστευτα λουξ, ναι, θέρετρα. Είναι... Τι θέλουν, θέλουν την εργατική τάξη να τους απαξιώσει, να πει δεν με ενδιαφέρει να ασχολούμαι με αυτούς. Θέλω να τους γυρίζω την πλάτη συνολικά, να τους βαλιάσει και τελειώσαμε. Είναι και αυτός ένας στόχος. Μάλιστα. Επίσης, σας κατηγορούν, πάλι δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα, για τις δυναμικές σας ενέργειες, για τις δυναμικές σας κινητοποιήσεις, τις οποίες βέβαια τις περνούν και ως, να το πω με μια πολύ εκλαϊκευμένη έκφραση, ως φασαρία, ότι είστε ταραχοποιοί. Εγώ βέβαια μπορώ να καταθέσω, γιατί θα έχω μάθει να σας κοιτώ στα μάτια, ότι δεν έχω δει να κάνουν ταραχές. Αντίθετα, έχω δει στις πορείες τους να είναι οι μόνοι που τις περιφρουρούν για να μην μπαίνουν μέσα αυτοί που κάνουν τις ταραχές. Ενώ σε άλλες πορείες δεν υπάρχει αυτή η περιφρούρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και έτσι όπως εμφανίστηκαν και από την τηλεόραση τα στιγμιότυπα, βλέπετε, προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Να είμαι σωστός, να μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τους πολίτες. Υπάρχει αυτή η κατηγορία, ότι είστε ταραχοποιοί. Μπήκατε, λέει, και μέσα στο συνέδριο ως σταύρος σε Ιαλοπολείο. Ένας φίλος λέει, όσες φορές έχω βρεθεί σε διαμαρτυρίες του ΠΑΜΕ και την προηγούμενη και την τωρινή, παρατήρησε ότι δημιουργούν φασαρίες. Λέει ένας φίλος, τώρα θα μου πεις ανώνυμα, λέει ο καθένας ότι λέει, αλλά και εδώ θα απαντήσετε. Καταρχήν να πούμε με βεβαιότητα ότι και αυτοπεποίθηση ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήσουμε τέτοιες παρατάξεις που με τρόπους συνδικαλιστικής μαφίας, με μεθόδους, πρακτικές συνδικαλιστικής μαφίας, πάνε να αποκλείσουν πραγματικούς εκπροσώπους μέσα από τις διαδικασίες, τις συλλογικές διαδικασίες του εργατικού κινήματος. Και στη συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Χτυπηθήκαμε από μπράβους μόνο και μόνο για να προκαλέσουν την αντίδρασή μας. Στην Καλαμάτα, στο Μέγαρο Χορού, απέκλεισαν με security την είσοδο από εμάς για να προκαλέσουν την αντίδρασή μας. Εσείς είχατε δικαίωμα να μπείτε. Βεβαίως. Στη ΓΕΣΕ, τα λέω χρονικά έτσι στη σειρά, στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, ένας προπυλάκης ουσιαστικά χτύπησε με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο συνταξιούχο, οι οποίοι συμβουλευτικά συμμετέχουν στις διοικήσεις της ΓΕΣΕ, μόνο και μόνο για να προκαλέσουν την αντίδρασή μας. Και για να κατηγορηθείτε μετά ότι εσείς είστε φασαρία. Το ίδιο έγινε και στη Ρόδο με επίθεση 4 μελών της παράταξης της ΔΑΚΕ σε 4 συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Έτσι, μόνο και μόνο για να προκληθεί. Και εκεί σας θυμίζω ότι έβγαλε και καταγγελία η ΕΣΕΑ. Ουσιαστικά με πρωτοφανή τρόπο απέκλεισαν τη δυνατότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να είναι μέσα. Ναι, προκάλεσαν τις εντάσεις, αυτή την προβοκάτσια. Και ήταν όλοι στημένοι με κινητά. Ήταν ένα γελίο θέμα και στη διοίκηση ΓΕΣΕ και παντού. Είναι κάποιοι που κάνουν την προβοκάτσια και όλοι είναι άλλοι στημένοι με τα κινητά για να δείξουν αντιδράσεις προς τον έξω κόσμο. Βέβαια, εδώ στο εργατικό κέντρο, με συγχωρείτε τώρα, στο εργατικό κέντρο εδώ, πήγαν να κάνουν το ίδιο. Με έναν ιδιαίτερο εμπεγμό, καλώντας όλους τους δημοσιογράφους ότι ήρθαν τα μέλη του ΠΑΜΕ εδώ πέρα με βιαιότητες, θέλουν να σταματήσουν τη διοίκηση του εργατικού κέντρου που θα έπαιρνε απόφαση για διορισμό της διοίκησης της ΓΕΣΕ χωρίς τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε εκείνο το επίπεδο. Ένας φίλος εδώ, αυτό λέει που λέτε κι εσείς, μακάρι όλοι οι συνδικαλιστές να ακολουθούσαν το δρόμο του ΠΑΜΕ, αλλά προτείνουν το δρόμο του βολέματος. Αυτό είναι κάτι που το λέτε συχνά κι εσείς, ότι κάποιοι βολεύονται και μέσα από το συνδικαλισμό. Γι' αυτό και ένας άλλος φίλος λέει, κύριε Στολτίδη, λέει, πιο πολλοί έχουν γίνει οι πρόεδροι και οι συνδικαλιστές παρά οι εργάτες. Αυτό είναι ουδέτερο, γιατί οι θέσεις εργασίας μειώνονται, αλλά προέδρους κτλ. Κτλ. Ναι. Έχουμε πολλούς. Εμείς λέμε η εργατική τάξη να εμπιστευτεί την πείρα της. Ξέρει ποιοι είναι οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Όσο καταφέραμε τέλος πάντων να είμαστε σε κάθε χώρο δουλειάς, να υπερασπιστούμε εργατικά δικαιώματα, να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε αγώνες. Και βέβαια εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, σαν παρένθεση από την προηγούμενη αναφορά, ότι σε αυτή τη διοίκηση, ενώ φαινόταν, βέβαια είναι καταμερισμένοι και οι ρόλοι τους, ενώ φαινόταν πιο ήπιες οι κατηγορίες από την Μπάσκε και τη ΔΑΚΕ όσον αφορά η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η πιο απροκάλυπτη σε σχέση με τη χειδαιότητά της, αναφερόμενη στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ως τάγματα εφόδου και εγκληματική οργάνωση, όπως ακριβώς αποτυπώθηκε από το στόμα του Μιχαλολιάκου και του Τζίμερου. Και εδώ να πούμε ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος καθοδηγείται από ποιον. Είναι οι ίδιοι που σε πολιτικό επίπεδο είναι αυτοί που καλούν τον κόσμο ακόμα και στις εκλογές τώρα να ψηφίσει με βάση το δίπλωμα, να ξεχάσει την πείρα του, τι ακριβώς
δέχτηκε στο πετσί του όλα αυτά τα χρόνια από τη συντριβή των δικαιωμάτων του και να ψηφίσει με βάση πλαστά διλήμματα ακροδεξιού μετόπου ή αριστερού προοδευτικού τέλος πάντων και συντηρητικού κτλ. Νομίζω από την κυρία Στολτίδη ότι μπορεί να κατηγορούνται για θέματα ως βόλεμα κάποιοι. Από την πλευρά τους το αντεπιχείρημα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο εφικτό και όχι στο επιθυμητό, κάτι που εσείς δεν το δέχεστε. Αυτό είναι ένα γενικότερο, δεν κατηγορώ, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Απλά αν νομίζετε ότι δεν είναι έτσι, μπορεί να με διορθώσετε. Εσείς λέτε όχι, δεν συμβιβάζομαι με τίποτα, θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Και η άλλη πλευρά μπορεί να λέει, ή λέει τουλάχιστον, ότι κοιτάω το εφικτό. Είπατε πριν για το 751, τον κατώτατο μισθό. Σου λέει, πάλι καλά που πετύχαμε το 640, πόσο πήγε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το μισό από το 550 πήγε 650, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν θα παίξουμε με το ένα πάνω, ένα κάτω. Και σου λέει η μία πλευρά, πάλι καλά που πετύχαμε και τα 100, και εσύ λες, όχι, έπρεπε να παλέψουμε για το 751. Τώρα, αυτό που λένε είναι θέμα συμβιβασμού και του εφικτού ή είναι θέμα βολέματος, αυτό θα το καταλάβει ο τηλεθεατής. Εγώ δεν θα το πω. Έτσι δεν είναι. Τα μηνύματα πάνε και έρχονται. Πάντως, κύριε Ραέλογλου, αφορά τον καλεσμένο σας. Χθες ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου είπε πως είναι φασίστες. Τα θέλουν όλα δικά τους. Σταλινικοί κτλ. Ναι, τώρα σταλινικοί, φασίστες, τι άλλο θα πούνε. Βεβαίως και θα το θέσω. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή είστε εσείς. Εγώ είμαι εδώ για να διευθύνω. Οι καλεσμένοι είναι εδώ για να λένε τις απόψεις τους. Εσείς είναι για να ρωτάτε και να παίρνετε και να σχηματίζετε άποψη. Αυτό κάνω και είμαι ήσυχος γι' αυτό. Απαντάει λοιπόν. Χθες ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου είπε πως είναι φασίστες, εσείς δηλαδή, τα θέλουν όλα δικά τους, είναι σταλινικοί κτλ. Τι γνώμη έχει ο καλεσμένος σας? Νομίζω ότι οι προηγούμενες αναφορές, τις μεθοδεύσεις τους, τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν για να αλλοιώσουν και τη δομή και το περιεχόμενο και τους συσχετισμούς στο εργατικό κίνημα αφορούν πραγματικά τα συμφέροντα της αστικής τάξης, η οποία και αυτούς τους έχει ανθρώπους του εργατικού, ανθρώπους της εργοδοσίας και μέσω της υποστήριξης της κυβέρνησης μέσα στο εργατικό κίνημα, όπως και τους ίδιους τους φασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, τους χρησιμοποιεί είτε ιδεολογικά είτε ως τραμπούκους ενάντια στο εργατικό κίνημα κατά πώς θα τους συμφέρει την εκάστοτε στιγμή. Αυτή η κυρία που είπε να είστε να χαμογελάτε και τα 3,5 εκατοστάρια ήταν και αυτή στο συνέδριο. Ήταν σύνεδρος στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και αν επιτρέπαμε μια τέτοια εξέλιξη θα διαμορφωνόταν η προϋποθέση να ανέβει βέβαια και σύνεδρος μέχρι την ΓΕΣΕ. Δηλαδή αυτή ήταν εργαζόμενη. Έτσι παρουσιάζονται. Έτσι τουλάχιστον την παρουσιάζουν οι Πάσκεδάκοι. Καλά, εργαζόμενοι είναι προφανώς. Καλά, δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι εργάζεται. Αλλά ένας άνθρωπος που λέει χαμογέλα γιατί να λες δόξα τω Θεώ που παίρνει 3,5 εκατοστάρια. Καμία αντίρρηση, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό δεν το λες. Όπως και δεν πάντα. Ή πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το αλλοιώσει κανένας. Ο διευθυντικός μηχανισμός είναι αυτός που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Οι μέθοδοι τις γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στο πετσί τους. Και με την ένταση της εργασίας και με την βία και με την απειλή και με την τρομοκρατία και με το ξεζούμισμα του 8ωρου που μπορεί να είναι 10ωρο, 12ωρο κτλ. Αυτό είναι ο ρόλος τους και γι' αυτό παίρνουν και τους μισθούς. Αυτό είναι παγκύριο και τα μπόνους τους. Και το πώς κατατίθενται τα χρήματα στην τράπεζα και την ίδια ώρα. Πώς το καταγγέλουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν το καταγγέλει το πάμε αυτό. Το καταγγέλουν εργαζόμενοι. Πώς μπορεί και οι δύο μερίδες αυτές να είναι στις εργατικές οργανώσεις και ιδίως όταν ο διευθυντικός μηχανισμός, τα στελέχη, είναι αυτά που ψηφίζονται με εκβιασμούς από τους εργαζόμενους. Τα δύο δηλαδή αντιδιαμετρικά συμφέροντα εκπροσωπούνται με αυτό το βίαιο τρόπο. Εγώ κύριε Στολτίδη σας ευχαριστώ που ήρθατε. Νιώθω ότι επιτέλεσα το δικό μου έργο να ακουστούν όλες οι απόψεις και όπως λέω πάντα τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Στολτίδη. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα, να είστε καλά.